Ελλάδα. Είναι προφανές ότι το τι θα γίνει στη χώρα μας εξαρτάται και από το τι προσανατολισμό θα πάρει η Ευρώπη. Είναι προφανές ότι είμαστε σε μια περίοδο που οι μάχες θα είναι αλλεπάλληλες. Δεν είναι μια εύκολη πορεία. Mm-hmm. Αυτό όμως για το οποίο πρέπει να συνοηθούμε είναι ότι πρέπει να ιτηθεί η στρατηγική Σόιμπλε. Και τι εννοώ. Η αριστερή πλατφόρμα μέσω της Ίσκρα είπαμε να μην κάνουμε διακοπές, αλλά δεν πειράζει. Θα πείτε εσείς τι θέλετε, θα πω όμως πρώτα εγώ τι θέλω. Λέω λοιπόν ότι η στρατηγική Σόιμπλε ποια είναι. Η στρατηγική Σόιμπλε είναι να διαμορφώσει ένα είδος ειδικών οικονομικών ζωνών στο σύνολο της Ευρώπης και όχι μόνο στο Νότο, και σε χώρες του Βορρά, mm-hmm. και σε χώρες της πρώην εντός εισαγωγικών Ανατολικής Ευρώπης, και να είναι η ηγεμονεύουσα δύναμη και από εκεί να κάνει το παιχνίδι. Άλλωστε, όπως θα ξέρετε, για την ιστορία της οικονομικής διακυβέρνησης, ήδη προτείνει να υπάρχει ένας επίτροπος, ένας υπουργός οικονομικών, χωρίς καμία δημοκρατική νομιμοποίηση και να αριθμίσει τα πάντα. Και εδώ υπάρχει μια στρατηγική σύγκρουση πια. Μπήκαν στο παιχνίδι και η Γαλλία. Γι' αυτό και σας είπα προηγούμενα ότι ήταν καταλυτική η επίδραση των δημοψηφίων του, όχι μόνο για τη χώρα, αλλά για το σύνολο της Ευρώπης. Και αυτά τα ζητήματα ανοίξανε. Και αυτά τα ζητήματα θα μας παρακολουθούν. Είμαστε σε μια διαρκή σύγκρουση. Έναντι αυτής λοιπόν της πρόθεσης, προφανές και νομίζω ήταν πολύ καθαρός ο Πρωθυπουργός, είπε ότι εμείς είχαμε ή αυτή την εκδοχή ή την εκδοχή να πάμε σε αυτή τη συμφωνία. Mm-hmm. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται. Ίσως θα πρέπει να κάνουμε μια πιο αναλυτική κουβέντα, έτσι και με μεγαλύτερο περιθώριο, για το τι ακριβώς σημαίνει και τι περιθώρια ανοίγονται. Γιατί αυτό έχει σημασία. Κύριε Παπά, να κάνω μια ερώτηση. Για να μπει και ο κόσμος μέσα στη λογική μιας κοινής προσπάθειας που πρέπει να γίνει για τη χώρα, για να μπορέσουμε να βγούμε. Αν σας ερμηνεύω σωστά, όσοι δεν ψήφισαν τη συμφωνία στη Βουλή, φαντάζομαι εμέσως ή αμέσως στήριξαν αυτή τον σχεδιασμό Σόιμπλε. Να σας πω. Η άποψη όσων δεν ψήφισαν, είναι διαφορετική από την άποψη Σόιμπλε. Κατά τη γνώμη μου, mm-hmm. Ο Σόιμπλε προσπάθησε αφενός με να δημιουργήσει αυτή την ζώνη των ειδικών ευρωπαϊκών ζωνών, συγγνώμη, το χώρο των ειδικών ευρωπαϊκών ζωνών, αλλά προσπάθησε να αποφύγει γεωπολιτικά ζητήματα που μπορούν να δημιουργηθούν από την περίπτωση του Brexit. Η εκδοχή που λέει ότι εμείς φεύγουμε από την Ευρωζώνη, φεύγουμε και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δημιουργεί νέα προβλήματα γεωπολιτικής ισορροπίας. Άρα χειρότερο και από το Σόιμπλε. Αφήστε να σας τελειώσω, σας παρακαλώ. Ναι. Δεν θέλω να μιλούμε με ηθικολογικούς όρους. Πρέπει να βάλετε μια τελεία όμως, κύριε Παπά. Θα βάλω και τελεία, αλλά πρέπει να μιλήσουμε. Θα προλάβω να μιλήσουμε για εμείς. Προσέξτε τώρα. Ναι, στην πρόσφατη ιστορία του τόπου μας, δύο φορές επιχειρήσαμε ως χώρα, ως λαός κτλ. Να αμφισβητήσουμε γεωπολιτικές ισορροπίες που δεν δημιουργούνται μόνο από εμάς, αλλά που mm-hmm. μπαίνουν μέσα στο παιχνίδι και άλλες δυνάμεις. Η μία ήταν στον εμφύλιο. Και η δεύτερη ήταν με τη Χούντα, όταν προσπάθησε να κάνει εκείνο το απονενωμένο διάβημα στην Κύπρο και τα πληρώνουμε ακόμα. Λοιπόν, δεν παίζουμε με τα γεωπολιτικά παιχνίδια. Δεν παίζουμε με αυτά τα πράγματα. Πρέπει λοιπόν να ξέρεις ποιος είναι ο γεωπολιτικός χώρος μέσα στον οποίο πρέπει να διαμορφώσει πολιτική. Αυτό έχουμε πει εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Έχουμε πει ότι η Ευρώπη είναι το πεδίο των κοινωνικών, των πολιτικών, των ταξικών συγκρούσεων και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Με υποχωρήσεις και με προχωρήματα. Κύριε Κεραμέως. Τα δύο που είπατε, εμφύλιος και Χούντα, είναι πολύ δηλωτικά και είστε και πολύ καθαρός στο ποιο ήταν το διακύβευμα που δεν κατάλαβε ένα κομμάτι. Εγώ σας είπα. Κατά την άποψή σας. Εγώ σας είπα τώρα πιανή στην τρέχεια. Δεν θέλω να κάνω κριτική στους άλλους. Θέλω να δω πώς είναι το παρόραμα των επιλογών και τι κάνεις. Σε περίπτωση εκλογών, κύριε Παπά, η αυτοδυναμία είναι στόχος για τον ΣΥΡΙΖΑ. Προφανέστατα. Δεν θα έχετε απώλειες αν υπάρξει ένα κόμμα που διώξουμε την αυτοδυναμία και πάλι, είναι προφανές. Και επίσης θα κάνουμε ό,τι κάναμε και την προηγούμενη φορά. Δεν θα κρατήσουμε την αυτοδυναμία για πάρτι μας. Θα ανοιχτούμε και σε χώρους οι οποίοι μπορούν να συνδράμουν σε αυτή την ενιαία προσπάθεια. Το κάναμε την προηγούμενη φορά. Κατά τη γνώμη μου ήταν επιτυχές και ελπίζω ότι το ίδιο επιτυχές θα είναι και στο μέλλον.